Σήμερα έχουμε τη χαρά, οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσής μας, να είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Γιάννης Ραγκούσης, πρώην Υπουργός Εσωτερικών και ο Θοδωρής Δρίτσας, βουλευτής Α Πειραιά. Εγώ να κάνω μια έτσι πολύ σύντομη εισήγηση για το πλαίσιο της απόψινής μας κουβέντας. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Συμφωνία των Πρεσπών, η επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς και το τέλος των μνημονίων, προκάλεσαν ντόμινο εξελίσσεων σε όλο το πολιτικό φάσμα και επανέφεραν τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προόδου και συντήρησης μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, να υπάρχουν ζυμώσεις, να υπάρχουν συζητήσεις, να υπάρχουν κείμενα παρέμβασης από συλλογικότητες που προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, που ουσιαστικά αποτυπώνεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός προοδευτικού μετώπου. Στο κόμμα μας, οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας σχηματοποιούν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Πρώτα απ' όλα, χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς φοβικότητα, απαιτείται ένας ουσιαστικός και συντεταγμένος διάλογος, ώστε αυτές οι συμμαχίες να έχουν κοινωνική γείωση. Ανέκαθεν, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόταν στον κόσμο της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς. Δεύτερον, οι διεργασίες αυτές δεν πρέπει να μείνουν μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Θα πρέπει, για να το πω έτσι σχηματικά, να μεταφερθούν και σε τοπικό επίπεδο. Ήδη εδώ πέρα στην Α Πειραιά, τις προηγούμενες μέρες έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση εν ώψη των δημοτικών εκλογών στην Α Πειραιά. Τρίτον, η δημιουργία του προοδευτικού μετώπου δεν σημαίνει, και με βάση και τις αποφάσεις, τις δημόσιες αποφάσεις και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, δεν σημαίνει τη δεξιά στροφή του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς. Τέλος, με τα πρώτα 16 ονόματα στο ευρωψηφοδέλτιο αποτυπώνεται ξεκάθαρα το αμφίπλευρο άνοιγμα και προς την κεντροαριστερά, αλλά και προς την αριστερά. Υπό αυτή την έννοια, από αυτή τη συζήτηση δεν πρέπει να αποκλείσουμε την υπόλοιπη αριστερά, κυρίως τα κινήματα. Πάντα ο χώρος μας, όχι τώρα, ανέκαθεν, μιλούσε για την ενότητα δράσης όλων των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Και αν θέλετε, ήταν ένα από τα κύρια συστατικά που μας έφεραν μέχρι εδώ. Όπως αποφασίστηκε σήμερα, ουσιαστικά έτσι έληξε, 6 Απριλίου, όχι τελικά 27 Μαρτίου, πάμε για μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση, που φυσικά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος ο Αλέξης ο Τσίπρας, που ουσιαστικά εκεί θα παρουσιαστεί η διακήρυξη για τις ευρωεκλογές και θα συγκροτηθεί μια πλατιά εκλογική επιτροπή. Κλείνοντας με ευκαιρία της σημερινής μας εκδήλωσης, να κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά στις δημοτικές εκλογές. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό το ελπιδοφόρο εγχείρημα της συγκρότησης προοδευτικού μετώπου έχει ήδη αποτύπωση στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Πειραιά, από κοινού με τις οργανώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, εργαστήκαμε συγκατεύθυνση συγκρότησης πλατιών αριστερών προοδευτικών συμμαχιών πάνω σε προγραμματικό πάντα πλαίσιο. Επομένως, έχω την ευκαιρία σήμερα, έτσι και δημοσίως, να σας ανακοινώσω ότι στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά θα στηρίξουν στο πέραμα το Γιάννη το Λαγουδάκη, στο Κερατσίνι το Χρήστο το Βρετάκο, στο Κορυδαλό το Σταύρο το Γασιμάτι, στη Νίκαια το Γιώργο τον Ιακημίδη και φυσικά στην Α Πειραιά τον Νίκο τον Πελαβίλα, που ουσιαστικά εδώ πέρα είναι και η μητέρα των μαθών. Καταλαβαίνουμε όλοι, και κλείνω με αυτό, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις στις 26 Μαΐου, στις 13 Ιουνίου να έχουμε αριστερούς και δημοκράτες, δημάρχους στην Α και στη Β Πειραιά. Και αυτό είναι το στοίχημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.